Εδώ και ένα χρόνο, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις εμφανίζουν τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία ως μονόπρακτο έργο. Όμως είναι το αποτέλεσμα μιας πολύχρονης πορείας κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα σε ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και την καπιταλιστική Ρωσία στο έδαφος των μεταξύ τους σφοδρών μονοπωλιακών ανταγωνισμών. Θύματά τους ο Ουκρανικός και ο Ρώσικος λαός που για 7 δεκαετίες στη Σοβιετική Ένωση ζούσαν ειρηνικά. Ψευτοδίλημματα περί δημοκρατικής Δύσης από τη μία και ολοκληρωτικής Ρωσίας από την άλλη. Και οι δύο πλευρές είναι καπιταλιστικές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έχει καταδικάσει τις ευρωατλαντικές επεμβάσεις και το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014 και την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας και αγωνίζεται ενάντια στην εντυνόμενη ελληνική εμπλοκή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη της νατοϊκής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, τη μετατροπή της χώρας σε αμερικανονατοϊκό ορμητήριο και στόχο αντιπίνων. Οι λαοί να δυναμώσουν την αφοτελή τους πάλι για απεμπλοκή από τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς για τα δικά τους συμφέροντα, τη δική τους εξουσία.